Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είμαι η Μαριάννα Μαρμαρά και παρακολουθείτε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς πρόκειται να θέσει στη συνάντησή του με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ το θέμα του χρέους με όπλο το πρωτογενές πλεόνασμα, ζητώντας μείωση των επιτοκίων στα δάνεια, στήριξη ή επιμήκυση της αποπληρωμής του, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλείται η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Η εφημερίδα αναφέρει ωστόσο πως το μήνυμα που έχει εκ των προτέρων δώσει η Άγγελα Μέρκελ είναι σαφές, σημειώνοντας πως ναι, μεν έχουν συντελεστεί αλλαγές, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έχουν γίνει και όλα. Δεν πρόκειται για απολύσεις αλλά για κινητικότητα, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας λίγο πριν τη συνάντηση που αναμένεται να έχει το μεσημέρι με Πριτάνη στον ΑΗ. Ο κ. Αρβανιτόπουλος, μιλώντας το πρωί σε τηλεοπτικό κανάλι, διευκρίνησε ότι ο διάλογος που έχει προτείνει δεν έχει να κάνει με τη διαθεσιμότητα αλλά με το να βοηθηθούν τα ιδρύματα στη διοικητική αναδιάρθρωση που πρέπει να ακολουθήσουν. Όπως είπε ο Υπουργός, οι 650 διοικητικοί υπάλληλοι θα μετακινηθούν σε άλλα ιδρύματα και σημείωσε ότι ο διάλογος τον οποίο κάλεσε τους διοικητικούς υπαλλήλους γίνεται ώστε να βοηθηθούν προκειμένου να επανατοποθετηθούν σε φορείς του δημοσίου. Τέλος, επανέλαβε την ανάγκη να ανοίξουν τα πανεπιστήμια, ενώ γνωστοποίησε ότι η υποβολή των αιτήσεων για τις μετεγγραφές των φοιτητών θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο. Μπορεί ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή να προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης των 812 εκατομμυρίων ευρώ το 2013 και 2,95 δισεκατομμυρίων το 2014. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έρχονται νέα μέτρα που θα επιβαρύνουν το μέσο Έλληνα φορολογούμενο. Επί της ουσίας πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που επιβαρύνει τους πολίτες με 6,1 δις ευρώ. 2,5 δις είναι η επιπλέον φόρη, αλλά τόσα θα είναι τα χρήματα που θα εξοικονομήσει το κράτος από την περικοπή σε μισθούς και συντάξεις, ενώ από 500 εκατομμύρια θα είναι οι περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες και τις κρατικές υπηρεσίες. Την ίδια ώρα αυξάνεται η φορολογία των ακινήτων κατά 44%, κατά 11,5% η φορολογία των εισοδημάτων και κατά 8,5% η έμεση φόρη. Ανοίγει ο δρόμος για αναγκαστικές εκτελέσεις εις βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα Σαββατοκύριακα, με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ, μετά και την κύρωση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικής πράξης νομοθετικού περιεχομένου που είχε υπογράψει τον Αύγουστο το Υπουργικό Συμβούλιο. Με τη δυνατότητα που έδωσε στο ΣΔΟΕ και στις φορολογικές αρχές ευρύτερα η σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, διενεργήθηκαν πολλοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 15 Αύγουστου και κατασχέθηκαν μεγάλα ποσά, ειδικά από επιχειρήσεις της νύχτας, στις οποίες καταγράφηκαν εκατοντάδες παραβάσεις. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά επιρροτικά, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Αιγαίο, με σταδιακό περιορισμό το φαινομένο στο Ανατολικό Αιγαίο και πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού στην υπόλοιπη χώρα με νέα επιδείνωση το βράδυ στα δυτικά, περιμένουμε για σήμερα Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως καταγράφηκαν μέχρι αυτή την ώρα από τη Ζούγκλα GR. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.